Είναι δύσκολο για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να ακολουθήσουν την προτροπή του Υπουργείου Οικονομικών και να αρχίσουν να μαζεύουν αποδείξεις για να κτίσουν το αφορολόγητό τους. Έτσι μας λένε τουλάχιστον οι Κορίνθοι, τους οποίους συναντήσαμε και μιλήσαμε για το θέμα των ημερών. Όσες αποδείξεις και να μαζέψουν, ήδη αυτή τη στιγμή χάνουν από την τσέπη τους. Είναι αυτονόητο αυτό. Έχουμε υπερτιμήσεις, άνοδο των τιμών, τα ξέρουμε όλα αυτά. Οι αποδείξεις δεν ωφελούν σε τίποτα και όπως λένε ότι ένας για να παραγεί πρέπει να μαζέψει 12.000 ευρώ. Όταν είναι η οικογένεια βέβαια μαζί με τη γυναίκα για να έχει το νόμιμο της απαλλαγής των 12.000 ευρώ. Για να μαζέψει αυτά τα 12.000 ευρώ όλο τον χρόνο πρέπει να μαζέψει 350 με 400 αποδείξεις. Όπερ και μαθηματικά όπως λένε και μαθηματικοί αδύνατον. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να λάβει κάποια άλλη θέση και κάποια άλλη απόφαση. Ας αφήσει αυτό το αφορολόγητο το οποίο δικαιούται ο καθένας μας, 12.000, και μάλιστα εμείς οι συνταξιούχοι κατ' επανάληψη έχουμε το ενίσχυμα και έχουμε πει δεν φτάνουν τα 12, να γίνουν 15. Και σαν παράδειγμα σας λέω ότι εγώ με τη γυναίκα μου, αν έχω κάποιο εισόδημα ετήσιο, βέβαια γύρω στις 40.000 οι δυο μας, πληρώνω στην εφορία γύρω στις 10.000. Δηλαδή εγώ δεν παίρνω 14 μισθούς το χρόνο, παίρνω 11, το καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί παίρνει εφορία και τώρα ζητάει και από πάνω. Πρέπει να καταλάβουν ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη. Θέλει μελέτη μεγάλη και προσοχή μεγάλη. Θα έρθει να σε ανασχετήσει ο κόσμος και δικαιολομένα. Ήδη και με τους συνταξιούχους με τους οποίους συζητάω και συνομιλώ, πολλοί τους προβληματίζει αυτό το πράγμα. Και τους λέω πάρτε αποδείξεις. Και τι να τις κάνουμε, λέει, τις αποδείξεις. Σε τι θα ωφελήσουν αποδείξεις. Είναι αυτό δηλαδή το οποίο σας είπα εγώ προηγουμένως. Δεν ωφελούν σε τίποτε αποδείξεις. Ας αφήσουν το ποσό αφορολόγητο όπως ήταν. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί έτσι αδειάζει χειρότερη τσέπη. Γιατί εκεί που θα πάει να πάρει κάτι, θα σου πουλήσει παραπάνω για να πληρώσει και αυτό το ΦΠΑ του. Να, αλλά δεν έπρεπε να πληρώνουν το ΦΠΑ έτσι κι αλλιώς, δεν έπρεπε όλα αυτά τα μαγαζιά. Το πληρώνουν όμως ορισμένοι. Βεβαίως να το πληρώνουν. Αλλά πού ξέρω εγώ τι θα γίνει. Χτες άκουσα στην τηλεόραση ότι κυκλοφορούν και πλαστές μηχανές. Και εκδίδουν, δεν ξέρω, τα ακούσατε κι εσείς. Και πλαστές αποδείξεις. Θα βρούμε δηλαδή και τον πελά μας εμάς που θέλουμε να βάλουμε τις αποδείξεις. Θα βρούμε και τον πελά μας. Έτσι, θα βρούμε τον πελά μας βέβαια. Μπορεί να μου πει εμένα πού τη βρήκες αυτή την αποδείξη. Έλα εδώ γιατί την αποδέχτηκες. Γιατί εγώ ήδη έχω αρχίσει τυπικότατος όπως είμαι και πολλοί άλλοι βέβαια του κάνουν αυτό. Κρατώ τις αποδείξεις, περνάω σε μια κατάσταση, αλφαμή, αξία, ονοματεπώνυμο κλπ. Όπως θέλουν ακριβώς αυτή τώρα. Και μέχρι τώρα έχω μαζέψει 50-60 ευρώ. Τι να λέει, μέχρι το τέλος θα μαζέψω 12.000. Αφού σε μια εβδομάδα έχω 60 ευρώ, ας έχω στο μήνα 200. Στο χρόνο 3.000. Τα άλλα οικονομικά μέτρα που έχει κάνει πάλι η κυβέρνηση, πώς τα βλέπεις, κύριε Πρόεδρε? Και αυτά δεν είναι ωφελούν σε τίποτε. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της νέας κυβέρνησης, στους συνταξιούχους, πώς τις βλέπετε? Εμείς δεν καταθέτουμε τα όπλα. Ζητάμε και θα ζητήσουμε και έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με κοιταμίες ως γνωστόν στις πανελλήνιες ομοσπονδίες μας στην Αθήνα, στον συνταξιούχο, και έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με τον κύριο Υπουργό. Έφτασε στην πόρτα του Υπουργείου Οικονομικών ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας μαζί με τα άλλα συνεργαζόμενα σωματεία ή κατέβα και λοιπά, γιατί είμαστε συνεργαζόμενοι. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να δουν τον Υπουργό που πρέπει να του πούν μερικά πράγματα. Τον παρέπεπαν στις καλένδες. Πού? Στο Γενικό Γραμματέα. Άλλο ο Γενικός Γραμματέας και άλλο να τα ακούσει από πρώτο χέρι τα αιτήματα ο Υπουργός. Γιατί για να γίνουν τα αποδεκτά τα αιτήματα πρέπει ο υπεύθυνος Υπουργός να τα ακούει από τους υπεύθυνους από πρώτο χέρι και μετά από ένα διάλογο που πρέπει πάντοτε να γίνεται να βγαίνει αυτό όπως βγαίνει και όχι όπως γίνεται τώρα. Διάλογος πρώτα και μετά ό,τι προκύψει από το διάλογο να είναι πάντοτε επωφελία των Ελλήνων πολιτών, πολύ δε περισσότερο των πολιτικών συνταξιούχων όλη τη Ελλάδος.